χάσω. Έχω για σένα ζω, για σένα μονάχα υπάρχω. Καινούργιο τραγούδι, καινούργια εταιρεία. Ναι, Vre Xazo λέγεται ο τίτλος. Σε στίχο και μουσική του Λευτέρη Κυλάτου. Την ενορχήστρωση την έχει κάνει ο Μάριος Ψυχμόπουλος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, τα έχω αλλάξει όλα. Μείνω σε EMI, καινούργια ζωγραφική εταιρεία. Είμαστε εδώ στα γυρίσματα του κλιπ. Θέλω με αυτή την αφορμή να θυμηθείς το πιο περίεργο, το πιο ευτράπελε που σου είχε συμβεί ποτέ σε βίντεο κλιπ. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στο Ναι το τραγούδι που συνεργαζόμουν τότε με τον Ηλία τον Ψινάκη και έχει δώσει οδηγίες στον Κώστα τον Καπετανίδη ότι. Γιατί είχε προτείνει να φορέσω και σε κάποια σημεία κάποια γυαλιά και λέει: γυαλιά απαγορεύονται. Φεύγει ο Ηλίας, γυρίζει στο γύρισμα και με βλέπει να φοράω γυαλιά. Σταματάει το γύρισμα και όρμηξε στον Καπετανίδη. Απαγορεύεται να βάζεις τον καλλιτέχνη μου γυαλιά, τέτοια μάτια δεν τα κρύβεις. Ξέρεις τον Ηλία πολύ καλά, οπότε καταλαβαίνεις, εγώ είχα μείνει, ήταν και στις αρχές μου τότε, και είχα μείνει, λέω, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Για πες μου το πιο περίεργο, το πιο ευτράπελο που έχει συμβεί σε νυχτερινό κέντρο, στην πίστα. Τραγούδαγα σε λαϊκό πρόγραμμα και αυτό δεν έχει συμβεί μία φορά, αρκετές φορές. Και ένιωθα διάφορα χέρια να με πιάνουν σε διάφορα σημεία του σώματος. Ξέρεις, όταν είναι το πακ πάνω στη σκηνή και προσπαθείς να ελιχθείς, υπάρχουν και κάποια χουφτωματάκια. Αυτό νομίζω ήταν το πιο αστείο που βέβαια το αντιμετωπίζω. Ξέρεις, δεν τρελαίνομαι στην ιδέα του ότι με χουφτώνουν, με πιάνουν. Και τι έκανες, αλλά πήγες πίσω. Στιγμή το αντιμετωπίζεις με χιούμορ. Όχι, πήγα πολύ μπροστά για να ντρέπονται να βάλουν το χέρι γιατί βλέπουν οι υπόλοιποι. Γιατί δεν σε βλέπουμε στην τηλεόραση? Θέλω να κάνω πράγματα που νιώθω ότι μπορώ να δώσω παραπάνω από αυτό που ίσως φαίνεται. Να με γεμίζει και μένα. Να μπορώ να είμαι εντός εισαγωγικών εκμεταλλεύσιμος από την εκάστοτε εκπομπή που θα συμμετέχω ή θα παρουσιάζω για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν μου αρέσουν τα, ξέρεις, απλά να υπάρχω στην τηλεόραση. Δεν έχω αυτό το καημό. Αυτό που έχουμε ετοιμάσει, ας πούμε, είναι late night show. Πρωινό τότε έλεγα ότι δεν θα κάνω πρωινό. Ξανά ποτέ στη ζωή μου δεν μπορώ να ξυπνάω. Τώρα με το ραδιόφωνο που ξυπνάω στις 5.30 ξυπνάω πιο νωρίς από ό,τι ξυπνάω στη τηλεόραση. Οπότε το πρωινό πια θα ήταν πολύ εύκολο. Θα ξανά έκανες πρωινό? Ναι, θα ξανά έκανα. Ραδιοφωνικό δίδυμο με τον Γιώργο του Καρδιά. Θα μπορούσες αυτό να το δεις και ως τηλεοπτικό δίδυμο? Γιατί όχι. Γιατί όχι. Αυτό, αλλά και πάλι είναι θέμα, δεν είναι θέμα τι θέλω εγώ, είναι θέμα τι θέλουν τα κανάλια, θέλουν τι λείπει από την τηλεόραση. Πιο περίεργο δώρο που έχεις δεχτεί? Δεν έχω δεχτεί δώρο συγκεκριμένα, δεν μου το έχουν δώσει εμένα. Έχουν κάνει, το θεωρώ όμως πολύ γλυκό, γι' αυτό το βάζω στην κατηγορία του δώρου. Έχουν κάνει στην ομοπλάτη το πρόσωπό μου, το τουάζ. Έρχεται μια συνεργασία με τον Γιώργο Θεοφάνους, μίλησε μου γι' αυτή. Με τον Γιώργο δεν έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Έχουμε βρεθεί επί σκηνής μία φορά σε ένα φιλανθρωπικό που είχε κάνει στην Κύπρο. Είχαμε πολλές φορές πει να κάνουμε κάποια πράγματα μαζί, δεν έτυχε. Και να που έγινε η πρόταση, με πήρε τηλέφωνο και μου πρότεινε αυτό, να κάνουμε στο καζίνο στη Θεσσαλονίκη, στο Regency. Κάνει 8 διήμερα με 19 καλλιτέχνες, πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες και διαφορετικούς όλους μεταξύ τους. Και χαίρομαι που με έβαλε μαζί με την πίτσα Παπαδοπούλου, την μοναδική πίτσα Παπαδοπούλου. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή.